στο Τσοχατζόπουλο να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Να πούμε ότι οι δικηγόροι του μιλούν του Άκη Τσοχατζόπουλου και λένε ότι η υγεία του είναι σε άθλια κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι δικηγόροι. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε λίγο. Περιμένουμε όλοι, υπάρχει και αγωνία να δούμε πώς βγαίνει, πού πηγαίνει. Απλώς υπάρχει μια παρερμηνία λίγο στον κόσμο. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι δεν αποφυλακίζεται εντελώς. Θα μου πείτε, αποφυλακίζεται εντελώς. Αλλά τι γίνεται εδώ. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος θα παραμείνει εκτός φυλακών μέχρι την συζήτηση της αίτησης αναίρεσης στον Άριο Πάγο. Εδώ. Μέχρι την. Που αυτό μπορεί να περάσουν για 15 χρόνια. Όχι. Πόσα χρόνια, κύριε Βασιλοπούλου. Έκανε προφανώς, έκανε αίτηση αναστολής, γιατί άσκησε το ένδικο μέσω βοήθημα της αναίρεσης. Και μέχρι να εκδικαστεί η αναίρεση. Πόσα χρόνια! Όχι χρόνια. Η αναίρεση το πολύ σε ένα χρόνο θα έχει εκδικαστεί το πάρα πολύ. Κάτι εκεί και μια αναβολούλα, θα πάει και τρία χρόνια. Πάρα πολύ, γιατί έχουμε και θέματα παραγραφής. Μάλιστα. Έτσι. Πάμε να δούμε τι λένε δικηγόροι του κ. Τσοχατζόπουλου που βγαίνει από στιγμή σε στιγμή. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ. Ήρθε η ώρα πλέον, η τελευταία πράξη του δράματος. Θα μπούμε μέσα και πιστεύω ότι περίπου σε καμιά ώρα ο κ. Τσοχατζόπουλος θα είναι ελεύθερος να συνεχίσει την νοσηλεία του σε κάποιο, ενδεχομένως κάποιο άλλο ίδρυμα, κάπου το οποίο να προσφέρει καλύτερες δυνατότητες από αυτό το οποίο βρίσκεται τώρα. Ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θέλετε να μας πείτε ότι θα μεταφερθεί κατευθείαν σε κάποιο ίδρυμα, δεν θα πάει στο σπίτι του στο Χαλάνδρι? Καταρχήν θα περάσει βέβαια, έτσι ξέρω ότι θα περάσει από το σπίτι, αλλά έχω την αίσθηση ότι επειδή είναι ένας πολυσυστημικός ασθενής και δεν βγήκε για να κάνει διακοπές, αλλά για να συνεχίσει μια νοσηλεία με καλύτερες προϋποθέσεις, φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα οργανωθεί πλέον σε ένα ιδιωτικό επίπεδο, προκειμένου να τον δουν και να τον κοιτάξουν καλύτερα οι γιατροί, διότι εδώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, τα μέσα στον Άγιο Πάλπο δυστυχώς ακόμα είναι πολύ πενιχρά, είναι ελλειπή. Εύχομαι λοιπόν να γίνουν όλα καλά και να προχωρήσει, διότι βρίσκεται σε πολύ άθλια κατάσταση. Εν τω μεταξύ, θα πάει στο Χαλάνδρι. Καλημέρα καταρχήν. Μάλιστα, πάμε να δούμε λοιπόν. Λέει ότι είναι σε άθλια κατάσταση ο δικηγόρος, του λέει δεν βγαίνει για να κάνει διακοπές. Θυμόμαστε βέβαια την τελευταία φορά που βγήκε, έκανε στο Κάλι Κλαμπ, μου φαίνεται, το μπανάκι του στην πισίνα ή στον κόλπο της Λιφάδας, ένα από τα δύο. Δεν θυμάμαι καλά. Πάντως έκανε τα μακροβούτια στο του. Στο Χαλάνδρι, και νομίζω, στο πισίνα, κέντρο λέει. Στο Χαλάνδρι. Πάντως έκανε τα μπανάκια του ωραία στην πισίνα. Πάμε να δούμε τι λέει και άλλος ο δικηγόρος. Πέστε μας, για να σας πω ότι έχει σηκωθεί από το πρωί 7 η ώρα. Ναι. Με ενοχλεί συνέχεια το τηλέφωνο τι έγινε. Αγωνίζει για να βγει. Τώρα θα του μεταφέρω ότι ήρθε το αποφυλακιστήριο και θα βγει έξω και θα είναι ελεύθερο. Έχει αγωνία, λέτε. Μεγάλη αγωνία. Η υγεία του. Η υγεία του είναι βαρημένη. Όπως σας είπε και ο κ. Παγκουρόπουλος, η κατάστασή του δεν είναι καθόλου καλή. Πώς τα βλέπετε εσείς, τι έχετε, αφού μιλήσατε και το πρωί, θα πάει, τι θα κάνει, ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν μου είπε. Απλώς η αγωνία του είναι πότε θα έρθουμε για να τον βγάλουμε. Μάλιστα, περιμένουμε εδώ πέρα αγωνία. Κυρία, σταμάτη, θα το σφίξει την αγκαλιά τη, λένε κάποιοι. Άλλοι λένε ότι θα είναι πιο διακριτική. Αλλά η κυρία Σταμάτη μίλησε, Νικόλετα Κλάδη, χθες. Τι είπε η κυρία Σταμάτη, για να τη δούμε την κυρία Σταμάτη. Γιατί η κυρία Σταμάτη δεν το έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει αυτό το διαζύγιο που είχε πει, το πήρε πίσω, λένε. Λόγω του παιδιού. Λόγω του παιδιού. Και λόγω του έρωτα που έχει στον κύριο Τσοχατζόπουλο. Πάντως εμφανίστηκε τελείως αλλαγμένος προς τους δημοσιογράφους. Γιατί θυμόμαστε η κυρία Σταμάτη. Αλλαγμένη. Την προηγούμενη φορά κάποιες χειρονομίες που έκανε. Θυμόμαστε ένα μεσαίο δαχτυλάκι που είπε ο δημοσιογράφος. Ευχαριστώ τους δημοσιογράφους, ευχήθηκε καλή συνέχεια. Για να δούμε τι είπε η κυρία Σταμάτη. Εννοεί. Έχω την αίσθηση πως ναι. Είναι διαδικαστικά. Ελπίζω, καλέ μου. Είχε μείνει ούτως ή άλλως πολλής χρόνος. Συγγνώμη. Είχε μείνει πολύ χρόνο για να. Τι εννοείται. Μην μήνες ήταν ακόμα. Δηλαδή ήταν το χρόνο είχα αποφυλάξει, πότε προσδιορίζονταν η κανονική. Επειδή εγώ αυτή τη στιγμή είμαι απογειωμένη, δεν μπορώ να σας μιλήσω για λεπτομέρειες. Πάντως το συνέστημα είναι μοναδικό για το παιδί αυτό μόνο. Έχω να σας πω.
Η αγωνία της κυρίας σταμάτησε να σφίξει και λέει είμαι απογειωμένη, μοναδικό συνέστημα. Η καψούρα συνεχίζεται! Η καψούρα συνεχίζεται! Τελείως διαφορετική η στάση της στους δημοσιογράφους, έτσι. Κάτσε για τώρα. Τελείως, κάτσε να βγει πρώτα ο Τζοχαντζόπουλος, θα σου πω μετά. Εντάξει, πάντως, όχι τα μεσία τα φυλάκια σου σηκώνει, ναι. Να μην σηκώνω και τίποτα άλλο. Τόσους ανθρώπους έχουν τριγύρω τους, προφανώς κάποιος θα είπε στην κυρία Σταμάτη να συμπεριφέρεται πιο διπλωματικά τουλάχιστον στους δημοσιογράφους. Πάντως, εγώ έχω στεναχωρηθεί με την κυρία Σταμάτη γιατί δεν φόρεσε αυτά τα γυαλιά καρδούλες που έχουν μείνει στην ιστορία. Φοράει τώρα το μαύρο γυαλί το άλλο. Μαύρα γυαλιά φορά, πώς λέει, για να βύσει παρακαλώ το τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Μπορώ να το ακούσουμε στη συμπορία και να βλέπουμε τον Άκη. Να το βάλουμε λίγο, γιατί ταιριάζει εδώ. Να βλέπουμε το ζεύγος και με τα μαύρα γυαλιά φοράω. Περιμένει η γυναίκα το καμάρι της, το στυλοδάτι της, με τις μίζες. Πόσους στήλους έφτιαξες στα σπίτια με τις μίζες. Άρε καημένη Έλληνα φουκαρά. Φουκαράδες είμαστε όλοι μας. Φίλιππε, ας συναντηθούν λοιπόν οι ασκούντες διοίκηση, να ασκούν χρηστή διοίκηση από την περίπτωση του Τσοχαντζόπουλου. Εδώ. Που διαγνύει το δημόσιο χρήμα. Βάτε μου να δω και την κυρία Τσοχαντζόπουλου. Φορά ένα από το κλάμα πίσω από τα μαύρα μου γυαλιά. Γυαλιά και οι σακούλες με τις μίζες και όλα αυτά δεν τα λέμε εμείς. Η ελληνική δικαιοσύνη τα έχει πει, γιατί ο κύριος Τσοχαντζόπουλος έχει φάει και ποινή φυλάκισης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σε δεύτερο βαθμό. Μάλιστα. Περνάμε στις διαφημίσεις και μην ξεχνάτε. Μπαραλάν. Εδώ στο 211.600 και αφήστε τους διαιρείκτες και τους κλέφτες έξω από το.